Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταψηφίζει την έκτη τροποποίηση της σύμβασης για την εκμετάλλευση υδρογόνων ανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ της Ενεργειακής Αιγαίου ΑΕ Καβάλα Όιλα ΑΕ και του Ελληνικού Δημοσίου, όπως έπραξε και σε όλες τις προηγούμενες, με κριτήριο το γεγονός ότι οι υδρογονάνθρακες αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού και είναι, όπως αποδεικνύεται στις σημερινές συνθήκες, επικίνδυνο να βρίσκεται στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων να υπηρετεί την κερδοφορία τους την ώρα που ο λαός μας στενάζει κάτω από συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από αρθέση αρχής αντιτίθεται συνολικά στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, γης, υποδομών, ορυκτών, ενεργειακών πηγών και άλλα, σε ιδιώτες, ακριβώς γιατί όλα αυτά θα μπορούσαν κάτω από άλλες κοινωνικές συνθήκες και οικονομικές συνθήκες, σήμερα όμως, να αξιοποιηθούν πραγματικά προς όφελος του ελληνικού λαού. Ενταγμένα σε έναν, λέμε εμείς, επιστημονικό κεντρικό σχέδιο με κοινωνική ιδιοκτησία και εργατικό έλεγχο. Με την εφαρμοζόμενη όμως πολιτική όλων των κυβερνήσεων, αυτός ο πλούτος παραχωρείται σε μονοπωλιακούς ομίλους, όπως στην περίπτωση που εξετάζουμε την Ενεργειακή Αιγαίου ΑΕ, θυγατρική του παγκόσμιου πλέον κολοσσού Energy and Oil and Gas. Επιπρόσθετα, υπογραμμίζουμε ότι το σχέδιο νόμου που ήρθε για κύρωση παρουσιάζει το ζήτημα της χρονικής επέκτασης της σύμβασης ως τεχνοκρατικό, αφού αναφέρονται ως λόγοι πρώτον η επιβάρηση του κρατικού προϋπολογισμού που θα προκύψει από ενδεχόμενη μη ανανέωση της άδειας εκμετάλλευσης της Νότιας Καβάλας από το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων. Δεύτερον, το κοίτασμα φυσικού αερίου Νότιας Καβάλας δεν έχει πλήρως εξαντληθεί και η εκμετάλλευσή του πραγματοποιείται κατά χρονικές περιόδους προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των εγκαταστάσεων της σύμβασης. Και τρίτον, το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί και θα απαιτηθεί εύλογος χρόνος και διαδικασία η αξιοποίηση του υπογείου χώρου της Νότιας Καβάλας από τα υπέδα ΑΕ. Αυτοί οι λόγοι όμως που παρουσιάζεται ως τεχνοκρατικούς κρύβουν επιμελώς τους πραγματικούς πολιτικούς, που είναι πρώτον το γεγονός ότι η ίδια η αρχική σύμβαση του 1999 προβλέπει την εκούσια και ανετιολόγητη τη δυνατότητα αποχώρησης της αναδόχου εταιρείας χωρίς επιβάρυνση για το οποιοδήποτε κόστος περιβαλλοντολογικής αποκατάστασης ή άλλη υποχρέωση, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή. Να σημειώσουμε και το μέγεθος της υποκρισίας, όταν ήδη ο κρατικός προϋπολογισμός επιβαρύνεται με τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, που δόθηκαν πολύ πρόσφατα στην Ενεργειακή για να συνάψει δάνειο με ιδιωτική τράπεζα, αλλά και με το απευθείας κρατικό δάνειο με μειωμένη εξασφάλιση. Και μάλιστα με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στην περίπτωση αυτή δεν βλέπει νόθευση του ανταγωνισμού, όπως όταν πρόκειται για να δοθεί κάποια κρατική ενίσχυση για το τσακισμένο εισόδημα, για παράδειγμα, των βιοπαλαιστών αγροτών. Ο λαός μας σωστά τα χαρακτηρίζει αυτά θαλασσοδάνεια, αφού στο τέλος τα πληρώνει ο ίδιος. Δεύτερον, μιλάτε για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και εγκαταστάσεων, ενώ όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι η Ενεργειακή εδώ και 8 μήνες έχει διακόψει κάθε παραγωγική δραστηριότητα, απολύοντας εκδικητικά τους 185 εργαζόμενους που δεν αποδέχθηκαν τα σχέδιά της για εργολαβιοποίηση και το τσάκισμα των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων τους. Με αυτούς ανανεώνεται τη σύμβαση, που όταν η λάσπη στους αγώνες των εργαζομένων και οι απειλές δεν έπιασαν τόπο, σε άμεση συνεννόηση με την κυβέρνησή σας επιστρατεύτηκαν ακόμα και τα ΜΑΤ για να τους συνετίσουν. Τρίτον, επεκτείνεται χρονικά την σύμβαση με μια εταιρεία για την οποία εκκρεμεί ο έλεγχος και τα πορίσματα από τους αρμόδιους ελεκτικούς φορείς για την έκρηξη και πυρκαγιά που ξέσπασε στις χερσαίες εγκαταστάσεις ΣΥΓΜΑ στις 9 Τετάρτου του 2022 και ο όποιος καταλογισμός ευθύνων φυσικά. Όπως εκκρεμούν και οι απαντήσεις του Υπουργείου σε επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις του κόμματός μας και όπως είναι και η επίκαιρη σήμερα, που θεωρούμε ότι ο Υπουργός θα μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Τέταρτον, και οι 5 προηγούμενες τροποποιήσεις της σύμβασης είχαν ως αντικείμενο τη διευκόλυνση της εκάστοτε αναδόχου εταιρείας και όχι τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Εμβληματικό παράδειγμα αποτελεί η δεύτερη τροποποιητική σύμβαση, με την οποία ξεπεράστηκε ο σκόπελος της αποκλειστικής προμήθειας αργού πετρελαίου από τα ΕΛΠΕ και έδωσε τη δυνατότητα στην τότε κυβέρνηση να πανηγυρίζει για την επιστροφή της BP στην Ελλάδα. 14 χρόνια μετά την αρχική σύμβαση, ανακαλύψατε ανέτιο περιορισμό, όπως ακριβώς το λέτε, της ελεύθερης άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πέμπτον, στην παρούσα έκτη τροποποιητική σύμβαση ορίζεται τη χρονική άδεια εκμετάλλευσης της Νότιας Καβάλας ως την 23η Νοεμβρίου του 2022, δυνάμενη να παραταθεί περαιτέρω με απόφαση του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Σε όλες τις προηγούμενες τροποποιήσεις η χρονική διάρκεια της παράτασης προσδιοριζόταν με σαφήνεια για ένα έτος, ενώ τώρα χρησιμοποιείται το ασαφές περαιτέρω. Έκτον, στο προήμιο της έκτης τροποποιητικής σύμβασης, στην παράγραφο 12 σημείο Β, αναφέρεται
μόνο μέρος της αλήθειας. Η χρονική επέκταση της άδειας εκμετάλλευσης πρωτίστως έχει να κάνει με την ενεξελίξη διαδικασία αξιοποίησης, μέσα σε αγωγικά δηλαδή, ιδιωτικοποίηση του σχεδόν εξαντλημένου κοιτάσματος της Νότιας Καβάλας και της μετατροπής του σε υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου. Θα απαιτηθεί, λέτε, εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης από το ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, όπως ομολογείται, αλλά κρύβεται το γιατί. Το γεγονός δηλαδή της οξύτατης σύγκρουσης συμφερόντων γύρω από ένα τέτοιο επενδυτικό σχέδιο, που αποτελεί στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων στο πλαίσιο της απεξάρτησης από το ρώσικο φυσικό αέριο και της ανάγκης για αύξηση αποθηκευτικής δυνατότητας της χώρας. Επενδυτικό σχέδιο για το οποίο ενδιαφερόμενοι όμιλοι, μεταξύ των οποίων και η ενεργειακή ΑΕ, αξιώνουν τη μεγέθυνση του ποσοστού κοινωνικοποίησης, δηλαδή το να φορτωθεί, ακούστηκε από τους προηγούμενους, να φορτωθεί δηλαδή το κόστος της επένδυσης στους καταναλωτές από το 50% που είναι σήμερα αποφασισμένο από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τα πρότυπα του τερματικού της Ρεβιθούσας στο 100%. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, όσο βαθιά και να το ψάξει κανείς, αυτή η σύμβαση δεν έχει ίχνος θετικού, ίχνος συμφέροντος για τα εργατικά δικαιώματα, ίχνος δημοσίου συμφέροντος, δεν έχει ίχνος συμφέροντος για το περιβάλλον, ίχνος για την ασφάλεια των εργαζομένων και του λαού της περιοχής, δεν έχει ίχνος στην κατεύθυνση της κάλυψης της ενεργειακής ανάγκης του λαού και της χώρας μας. Τη δυνατότητα όμως, γιατί είναι δυνατόν να καλυφθούν όλα τα προηγούμενα που αναφέρθηκαν, και αυτή η σύμβαση απλώς θα μετατρέπει σε κέρδος για μια χούφτα παράσιτα στην οικονομία.